σιγά βρε παιδιά, σιγά, σιγά. Έτσι θα το κάνετε μετά όταν ξεκινήσει η εκπομπή. Αμάν πια, πολλοί τραγουδιστές σήμερα, βρε παιδιά, σας το είπα, θα γίνει συνωστισμός και χαμός. Αμάν πια, δεν υπάρχει πρόγραμμα τελευταία εκπομπή, δηλαδή θα τα κάνουμε σαλάτα. Τόσα γράφουνε. Τρομερό είναι. Και δε, ποια κάμερα με παίρνει, βρε παιδιά, ενημερώστε με. Αυτή. Καλά, δηλαδή θα λύνω σταυρόλεξο και θα ψάχνω ποια κάμερα με παίρνει. Τραγικό είναι. Λοιπόν, όταν είναι για τον αέρα, ειδοποιήστε με. Να ξέρω πότε βγαίνει. Ρούλα, αέρα. Ρούλα, on air, on air, ρούλα. Τι on air, τι είναι αυτό. On air, on air. On air. Στέφανο. Ναι. Θα ανέβω εκεί πάνω και θα γίνει χαμός. Τι on air. Είμαστε στον αέρα, θες να πεις τώρα. Ναι, 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 ναι. Τσάου σε όλη την Ελλάδα. Τσάου, φίλες και φίλοι, χειροκρότημα. Τσάου.
τσάω σε όλη την Ελλάδα. Τσάω στην Αμερική, τσάω στην Ιταλία, τσάω σε όλο τον κόσμο. Σε λίγο θα μας βλέπετε όλοι, μια και η εκπομπή μας σκίζει από ακροαματικότητα. Χειροκρότημα. Θα τα ακούνε. Θα ήθελα εδώ να πω σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας βλέπουν πως σήμερα είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, μια και είναι και το τελευταίο τσάο. Θα μου λείψετε όλοι σας πάρα πολύ. Ειλικρινά πάρα πολύ συγκινημένη. Θα ήθελα πάνω απ' όλα να σας πω ότι η σημερινή ζέστη που ήταν και πάρα πολύ δυνατή χτύπησε τους καλλιτέχνες στο κεφάλι και έτσι δεν ήταν πάρα πολύ συνεπείς στα ραντεβού τους. Το τι τράβηξε η γυναίκα για να βρω καλλιτέχνες για τη σημερινή εκπομπή, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχω τραβήξει. Αφήστε δε που μπερδεύτηκαν οι γραμμές. Άρχισα να παίρνω μόνη μου τηλέφωνα γιατί οι συνεργάτες μου, ο κύριος Πυριώχος, έχει πλακωθεί τώρα σε ένα εκμέκ επάνω τα ψή που του φέρνει μια θαυμάστριά του. Και ούτε ακούει τι κάνω. Τίποτα. Καμία επαφή. Καμία επαφή. Η κυρία Λούτα, από ό,τι έμαθε, ερωτεύτηκε ένα τζεκτζί που την έφερνε σαουδάρβα με λαχνό και υδροχό. Το καλύτερό της. Οπότε δεν θα έχουμε ούτε ζώδια. Σήμερα δεν θα έχουμε τη γλυκιά κυρία Λούτα στην εκπομπή. Έτσι μόνο, ο Απόστολος δεν είναι με τα υπόλοιπα κορίτσια του τσάο πίσω και το τι κάνει δεν μπορώ να σας το πω αυτή τη στιγμή. Είναι μεταξύ γλυκού και... και... χειροκρότημα. Έτσι λοιπόν... άρχισα να παίρνω μόνη μου τηλέφωνα, γιατί πάντα η Ρούλα βγάζει το φίδι από την τρύπα. Να παίρνω διάφορα τηλέφωνα για να ενημερώσω κάποιους καλλιτέχνες να έρθουν στην εκπομπή. Έλατε που μπερδεύτηκαν οι γραμμές. Παίρνω κάποιον, του λέω: γεια σας, τσάω, η Ρούλα Κορομιλά είμαι. Έλα, γεια μου, λέει από τη Σάμο. Πέρασε για φαντάρο από τη Σάμο. Παίρνω άλλο τηλεφώνημα. Βέβαια. Ναι. Έπαθα και αυτό το τραγικό. Παίρνω άλλο τηλεφώνημα, με περνάνε για ελοχρωματιστή και για μανικιουρίστρα. Λέω καλά, το μακραίνω το μαλλί για να με περνάνε για ελοχρωματιστή, αλλά θα μου πείτε δεν με βλέπουν. Ναι, τέλος πάντων, εσείς που με βλέπετε, σας αγαπώ. Τσάω. Θα ήθελα να σας πω ότι θα ήθελα να μου πάρετε ένα τηλέφωνο, εσείς οι αγαπημένοι μας φίλοι του Τσάο, να με ενημερώσετε πού θα πρέπει να κάνω διακοπές φέτος το καλοκαίρι. Προτιμώ Ιταλία, το λόγο θα σας το πω λίγο αργότερα, αλλά έχω κνευριστεί για ένα άλλο πράγμα. Υπάρχει κάποια τρελή εδώ στο στούντιο, η οποία μου λέει θέλω να παρουσιάσω εγώ την εκπομπή. Λέω σας παρακαλώ, είναι δυνατόν? Πώς είναι δυνατόν? Τρελή, καταλάβατε τώρα. Η οποία όχι μόνο έχει το θράσος να είναι με κάποιον μέσα που τον περνάει για ωραία. Εμένα μου είναι τελείως απαράδεκτος, πάντως από όλους. Έλα, τελείωνα. Στέφανο. Παρακαλώ. Τελείωνα. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο τσάο, χειροκρότημα. Σας αρέσει η εκπομπή? Εγώ, αυτό που θέλω να μου πεις είναι... είμαι εγώ τώρα, είμαι εγώ που κάνω κάποιον άλλον. Μήπως εσύ μπορεί να κάνεις εμένα να την κοπανίσω εγώ? Ποιοι είμαστε εδώ πέρα? Γενικά γυρνάς από εδώ και από εκεί και μπερδεύεις τον κόσμο με το ποιος είναι το ποιος. Εμείς τι μου λέτε να σας συστήσω? Να σας συστήσω. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου, Σπύρος Παπαδόπουλος. Χαίρομαι πολύ. Τι να σας αγαπήσω. Είμαι μία θαυμάστριά σας. Μάλιστα. Και ήρθα με τον Σπύρο. Αν μπορείτε να μας δώσετε μία ευκαιρία να παρουσιάσουμε το τελευταίο τσάο, αν θέλετε, κυρία Κορομιλά. Κοιτάξτε, να σας πω, όπως έχετε διαβάσει και όπως επειδή είμαι πάρα πολύ σκληρή για να δεχτώ κάτι τέτοιο. Ναι. Στέφανο, έχουμε τη δυνατότητα. Ποιο Στέφανο, τι Στέφανο? Όχι. Μακριά από Στέφανο. Όχι, είπε Στέφανο. Όχι, είπε Στέφανο. Όχι. Στέφανο. Σε παρακαλώ. Μου επιτρέπεις μαζί με τον Σπύρο να παρουσιάσουμε την εκπομπή? Μόνο και μόνο επειδή βλέπω ότι τα μαλλιά μου δεν είναι πολύ καλά σήμερα και βγήκες, παρόλο που είσαι αντιγραφή μου, βγήκες πιο καλοχτενισμένη, μπαίνω να αλλάξω μαλλιά και γυρίζω. Λοιπόν, ας δώσουμε τη δυνατότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Τσάω στην Πάτρα, τσάω στο Σούνιο, τσάω. Γεια σου Τάκη Ζαχαράτο.